Λοιπόν, εκ των καθηγητών που συμμετείχαν στην. Την καθημερινή Τάνια Γεωργιοπούλου, ναι, και Νίνα Γιάνναρο, έτσι είναι. Ο κύριος Θάνος Βλαστός, καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος πολεοδόμος, επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λοιπόν, καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα. Όχι πως είχαμε πολύ μεγάλη έκπληξη όταν ακούγοντας για το πώς είναι τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, γιατί μια εικόνα έχουμε όλοι κυκλοφορούμε στην πόλη, αλλά τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά πραγματικά, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα και αναρωτιόμαστε κιόλας αν υπάρχουν άλλες πρωτεύουσες ευρωπαϊκές που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, διότι εκεί υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πλέον, δηλαδή είμαστε κάθε χρόνο και χειρότερα, διότι προφανώς αυξάνουν τα αυτοκίνητα, το ξέρουμε, και γιατί αυξάνουν τα αυτοκίνητα, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις με αξιοπιστή αντιδημόσια συγκοινωνία, να χρησιμοποιήσεις ποδήλατο και να περπατήσεις. Το περπάτημα είναι ένα μέσο μετακίνησης, το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το συζητάμε καν, ντρεπόμαστε κιόλας να πεις ότι ήρθαμε τα πόδια. Ντροπή. Λοιπόν, τώρα διαβάζω ένα συμπέρασμα. Εκτός προδιαγραφών τα 2/3 των πεζοδρομίων της πρωτεύουσας. Βεβαίως, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε και μία παράβαση του νόμου πάρα πολύ σοβαρή. Και σε αυτό δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι Δήμοι ή οι κυβερνήσεις, είναι υπεύθυνος ο καθένας μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ούτε το 20%, όχι τα 2/3, ούτε το 20% των πεζοδρομίων δεν τηρούν τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας, οι οποίες λένε ότι πρέπει τα πεζοδρόμια να έχουν πλάτος 2,1 μέτρων. 2,1. Ποιο πεζοδρόμιο έχει 2,1. Μόνο στη Νέα Σμύρνη ή Ισπανίως εδώ και εκεί. Αυτά που είχε βάλει τα κάγκελα ο Αβραμόπουλος στο κέντρο. Εγώ δεν έχω δει άλλα πεζοδρόμια καταρχήν, τα οποία δεν είναι βιασμένα. Δηλαδή, όποιος θέλει πάει, τα σκάβει, τα φτιάχνει. Πολυκατοικίες περνάνε. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Είναι σαν βομβαρδισμένα. Ο κόσμος πια σε μεγάλες περιοχές της Αθήνας περπατάει στη μέση του δρόμου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το θέμα είναι ότι εδώ η πολιτεία κάνει σαν να μην βλέπει. Δηλαδή δεν βλέπει ότι η λύση που μπορεί να υπάρχει σε ένα δρόμο είναι να περπατάς στη μέση του δρόμου. Και δεν κάνει τίποτα για να γίνεται αυτό με ασφάλεια. Μα θα μου πείτε, ποια ασφάλεια. Πώς να είναι ασφαλής κάποιος που περπατάει στη μέση του δρόμου. Να είναι ασφαλής εάν μειώσεις το όριο ταχύτητας. Σήμερα είναι 50. Καταλαβαίνετε τι πάει να τρέχεις με 50 ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά και να έχεις στη διάθεσή σου ένα διάδρομο 3 μέτρων. Έτσι και βγει κάτι πεταχτεί από το ανάμεσα στα αυτοκίνητα, και αν είναι παιδάκι που είναι κοντό, τότε δεν βλέπεις τίποτα, δεν προλαβαίνεις ούτε να σταματήσεις καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να ζούμε σε αυτή την πόλη η οποία είναι τελείως εκτός προδιαγραφών. Ποια θα μπορούσε να είναι, γιατί αυτή είναι μια περιγραφή της κατάστασης ζωφερή πραγματικά και δεν υπάρχει. Όσοι έχουν περπατήσει λόγω δουλειάς κυρίως στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δεν έχουμε δει. Δηλαδή, το χάλι της Αθήνας δεν νομίζω ότι το έχει πουθενά άλλου. Και εγώ πραγματικά. Και εσύ φαντάζομαι. Τέτοιο χάλι πραγματικά πουθενά. Είμαστε και τόσο. Βέβαια, και καμιά πρωτεύουσα στην Ευρώπη δεν έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Να το πούμε και αυτό. Τι θα μπορούσε να γίνει σχετικά γρήγορα, λίγο να βελτιωθεί αυτή η εικόνα, γιατί να φτιάξει αποκλείεται. Να σας πω, για να καταλάβετε το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Και το φτιάξαμε αυτό το αδιέξοδο. Είναι ότι για να χαρδίνεις ένα πεζοδρόμιο, γιατί περί αυτού μιλάμε, να δώσουμε περισσότερο χώρο στον πεζό, έτσι. Για να χαρδίνεις ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να διώξεις τη στάθμευση. Η οποία στάθμευση σήμερα καταλαμβάνει όλο και περισσότερο τα πεζοδρόμια. Δηλαδή, συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Πώς θα διώξεις τη στάθμευση, λοιπόν, όταν ο Έλληνας θεωρεί δικαίωμά του να παρκάρει στο δρόμο τζάμπα? Πότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι, καταλαμβάνοντας το δημόσιο χώρο, οφείλουμε κάτι να πληρώσουμε? Ναι, αλλά αυτό γίνεται κοινωνική συνείδηση. Με συγχωρείτε, αυτό γίνεται κοινωνική συνείδηση όλο και περισσότερο,
προστίθονται καινούρια αυτοκίνητα στην πόλη και μετά το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο. Και γι' αυτό, υπάρχει όμως η πολιτεία να φτιάξει ένα σχέδιο, είτε μεσοπρόθεσμο, είτε βραχυπρόθεσμο, είτε μακροπρόθεσμο. Δεν είναι η πολιτεία. Η πολιτεία το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να μας ενθαρρύνει, να σκεφτούμε, να μας βοηθήσει να σκεφτούμε με διάφορες καμπάνιες ότι δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουμε για να παρκάρουμε. Αν πληρώνουμε, θα φτιαχτούν γκαράζ. Και πρέπει να μπουν τα αυτοκίνητά μας στα γκαράζ. Δεν μπορεί ένα πράγμα που είναι ιδιωτικής μας κατανάλωσης. Δεν βγάζουμε το ψυγείο μας στον δρόμο. Δεν βγάζουμε το κρεβάτι μας στον δρόμο. Γιατί μπορούμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητό μας και να τα αφήνουμε εκεί πέρα για μέρες. Εγώ κατοικώ στην Κεσαριανή. Όλα τα πεζοδρόμια είναι πιασμένα και από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καροτσάκι. Βλέπω μια κυρία με άτομα με ειδικές ανάγκες προσπαθεί να περάσει και δεν μπορεί να περάσει με τίποτα. Και το πάει μέσα από τον δρόμο. Δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Βλέπετε εσείς κανέναν ανάπηρο. Δεν υπάρχουν. Δεν τους βλέπουμε. Είναι όλοι εγκλωβισμένοι στα σπίτια. Ερώτημα τώρα σε αυτό. Δεν πρέπει, ξέρω, να υπάρχει ένας έλεγχος σε αυτές τις καταστάσεις. Να υπάρχει μια τροχέα, να πάρθουν κάποια μέτρα. Διαβάσαμε στην έρευνά σας για τα τραπεζοκαθίσματα και μετά διαβάσαμε ότι τα πρόστιμα που μπαίνουν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που βγάζουν. Λογικό δεν είναι μετά να τα αφήσουν επάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτον, να πούμε ότι είναι καλό που αρχίζει να ξεκινάει επιτέλους μια συζήτηση. Και μπράβο στην έρευνα που κάνατε. Και δεν είναι μόνο εμείς και άλλος κόσμος έχει αρχίσει να το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Τι θα γίνει με το περπάτημα. Αλλά σας λέω ότι είναι αδιέξοδο λόγω ακριβώς των στενών δρόμων. Και όπου δεν μπορούμε να φαρδίνουμε πεζοδρόμια. Εκ των πραγμάτων, πρώτη κίνηση που δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, μόνο να αγοράσεις πινακίδες, είναι να μειωθεί το όριο ταχύτητας από τα 50 στα 30. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην τον πατάνε τον δρόμο που περπατάει τον κόσμο που περπατάει στη μέση του δρόμου. Και τα αυτοκίνητα να κινούνται πιο σιγά, και λοιπόν, κάποιος και να προσέχουν. Αυτό, βέβαια, έτσι. Και κάποιος το ελέγχει. Και βεβαίως χρειάζεται ένας έλεγχος. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει όταν υπάρχουν και λύσεις. Λοιπόν, υπάρχει λύση να περπατάς. Δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση να κάνεις ποδήλατο. Δεν υπάρχει. Και αυτά είναι ευθύνες της πολιτείας. Υπάρχει λύση να χρησιμοποιείς με αξιοπιστία τη δημόσια συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άμα δεν υπάρχουν αυτά, τότε όλοι θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Είναι προφανές. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο, το οποίο αδιέξοδο γίνεται όλο και πιο έντονο. Κάθε χρόνο που περνάει τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Η Αθήνα θα πεθάνει. Είναι μια παγίδα όπου δεν υπάρχει λύση εάν δεν στραφούμε προς τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα. Είναι ντροπή να μην έχουμε ποδήλατο σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Ναι, δεν λέω και πρωτεύουσα. Είναι ντροπή. Αυτό είναι και πρόβλημα για τα ποδήλατα που κυκλοφορούν στον δρόμο ή τα πατίνια που βλέπαμε πρόσφατα. Γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να σκοτωθούν ανά πάσα ώρα και ανά στιγμή. Όχι μόνο αυτοί, γιατί αυτοί που χρησιμοποιούν παπάκια και δίκυκλες μοτοσυκλέτες νομίζετε ότι είναι ασφαλείς. Τα ατυχήματα με αυτούς είναι τεράστια σε αριθμό. Τεράστιο ο αριθμός. Έχουμε δηλαδή οθήσει τον κόσμο για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτή την πόλη, να καβαλάει δίκυκλα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, και βεβαίως ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Κλείνουμε τα μάτια. Από την άλλη πλευρά λένε ήδη και εκείνοι και έχουν ένα δίκιο ότι αν δεν ήταν και αυτά να απορροφήσουν λίγοι από την κίνηση και πέραν ιδιοκτήτη του αυτοκίνητο και αυτοί. Θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, το ακούω από ανθρώπους φίλους μου που κινούνται χρόνια τώρα μόνο με δίκυκλα. Κυρία, δηλαδή, που έχουν αυτοκίνητα όμως και κινούνται με δίκυκλα. Αν και αυτοί αποφασίσουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Λοιπόν, δεν είναι πάντως τα πράγματα. Η νομοθεσία μας ζητάει από αυτούς που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα δίκυκλα να τα οδηγούν σαν να είναι αυτοκίνητα. Ξέρετε τι παραπεί αυτό. Στο φανάρι, ας πούμε, να κάτσει το δίκυκλο πίσω από το αυτοκίνητο που περιμένει. Και το άλλο δίκυκλο που θα έρθει να κάτσει πίσω από το προηγούμενο δίκυκλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια. Τώρα, επίσης, να είμαστε δίκαιοι, ο κώδικας έχει γίνει συνείδηση σε δεύτερη γενιά, κατά τη γνώμη μου, συμπολιτών μας, ότι για τα μηχανοκίνητα δεν ισχύει. Κοιτάξτε, ο κώδικας είναι τα σκουπίδια. Ο κώδικας είναι για μια κοινωνία η οποία έχει δρόμους.
Εδώ πέρα, πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις σε μια Αθήνα που δεν έχει δρόμο. Όταν στα φανάρια, ας πούμε, στο Ζάπιο έχει 80 μηχανάκια το πρωί που εγώ ανεβαίνω στην Αθήνα, αν αυτά μπουν το ένα πίσω από το άλλο, θα φτάσουν μέχρι το fix. Τους εξετάζουν για να πάρουν δίπλωμα με αυτό το κριτήριο. Ότι τα οδηγούν σαν αυτοκίνητα. Δηλαδή παίζουμε ένα θέατρο όλοι μας. Κάνουμε ότι ζούμε κανονικά σε αυτή την πόλη. Κάνουμε ότι μετακινούμαστε σε αυτή την πόλη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η Τζακάρτα θέλει 2,5 ώρες στην Τζακάρτα κάθε πρωί. Κάνουν 2,5 ώρες για να πάνε στη δουλειά τους. Άλλες τόσες για να γυρίσουν. Θα γίνουμε Τζακάρτα, εννοείται. Έτσι. Όπου να είναι, θα γίνουμε. Ξέρουμε που πάμε. Το ξέρουμε που πάμε. Λοιπόν, και κορυδευόμαστε ότι κυβερνάμε αυτόν τον τόπο. Δεν κυβερνάμε αυτόν τον τόπο. Έχουμε αφήσει τα πράγματα να μας παίρνουν ανάποδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και συγχαρητήρια για την έρευνα και το θέμα που αναδείξατε.